15.000 θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλοι αναρωτιόμαστε πώς πλέον αντιλαμβάνεται ο κόσμος την έξαρση του ιού εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς αντιλαμβάνεται και ένας δικός μας άνθρωπος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, έχει αναγκαστεί, παρακαλώ, να κλείσει την επιχείρησή του. Και όχι μόνο αυτό, και εδώ είναι που υποδεικνύεται το φωτεινό παράδειγμα της Ελλάδας και πώς αντιμετωπίζουμε εμείς την κρίση, δεν λαμβάνεται κανένα ύψος αποζημίωσης για το έλλειμμα στα ταμεία σας τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό ισχύει. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια προς το παρόν. Ναι. Έχουν πει όσοι έχουν γραφτεί στο Ταμείο Ενεργείας θα υπάρχει μια βοήθεια. Η βοήθεια δεν έχει δοθεί ακόμα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Υπάρχει φόβος. Κλειστά τα πάντα. Μόνο take away και delivery. Σούπερ μάρκετ ανοιχτά, περιορισμένα ωράρια βέβαια. Ναι. Αλλά ο φόβος είναι μεγάλος. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε έναν άνθρωπο, τον πλησιάζουμε, δεν ξέρουμε πώς να το χειριστούμε πλέον. Πότε πάρθηκαν, κύριε Καρτεράκη, τα πρώτα μέτρα, δηλαδή πότε άρχισε να κινητοποιείται η πολιτεία εκεί, ο Τραμπ, και να πούν από εδώ και στο εξής έχουμε lockdown, δεν θα βγει κανένας από το σπίτι, κλείνουν επιχειρήσεις, καφέ, εστίαση κτλ. Πότε ξεκίνησαν τα μέτρα στην Αμερική? Σιγά σιγά αρχίσανε πριν 3 εβδομάδες. Ναι. Τώρα την τελευταία εβδομάδα έχουν βάλει και ωράριο, δηλαδή μπορείς να κυκλοφορείς 6 με 9 μόνο. Τώρα τελευταία έχουν κλείσει και τα πάρκα. Τώρα δηλαδή έχουν γίνει πιο σκούρα τα πράγματα. Μάλιστα. Με την επιχείρησή σας πώς τα πάτε, τα φέρνετε βόλτα, βγάζουμε το μεροκάματο, δηλαδή υπάρχει το delivery, πώς κρατιέστε εσείς τα πόδια σας τώρα αυτές τις μέρες, από τη στιγμή που υπενθυμίζω δεν υπάρχει το 800 που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα ως ένα έκτακτο έτσι βοήθημα? Είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι δουλειές είναι κάτω γύρω στις 70%. Ο κόσμος δεν έχει πλέον χρήματα. Τους τελειώνουν. Έχουν να δουλέψουν 3-4 εβδομάδες. Και δυσκολευόμαστε πολύ τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε μειώσει ωράρια λειτουργίας. Προσωπικό έχουμε μειώσει. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Εμείς και όση ώρα μιλάτε, βλέπουμε και εικόνες από την επιχείρησή σας. Θα δούμε τώρα και σε άλλες φωτογραφίες. Έχετε αναποδογυρίσει τις καρέκλες, έχετε μαζέψει τα πράγματά σας. Δεν μπαίνει κόσμος μέσα. Ενώ υπάρχει ένα χαρακτηριστικό βίντεο το οποίο μας στείλατε και σας ευχαριστούμε πολύ, που δεν κυκλοφορεί ψυχή έξω. Μιλάμε τώρα για ένα κεντρικότατο δρόμο εκεί στη Βοστόνη, που άλλοτε έσφιζε από ζωή και από κυκλοφοριακό. Τώρα τίποτα. Τίποτα. Πραγματικά τίποτα. Είναι σαν να βλέπουμε ταινία τρόμου. Δεν κυκλοφορεί κουνούπι, πραγματικά. Τι σας λένε για την επόμενη μέρα? Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν αναλυτές. Εικάζουν ότι αν προσπαθήσουμε στο ίδιο μήκος κύματος επόμενες μέρες, ενδεχομένως μέχρι τα τέλη Μάη να αρθούν κάποια μέτρα. Εκεί υπάρχει πληροφόρηση? Η μόνη πληροφορία που έχουμε πάρει προς το παρόν ότι αυτή η εβδομάδα που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι η κρίσιμη εβδομάδα. Έχουν αυξηθεί ραγδαία τα κρούσματα. Τώρα περιμένουμε. Δηλαδή είναι η χειρότερη εβδομάδα ήταν αυτή από ό,τι μας έχουν ενημερώσει. Μάλιστα. Με την οικογένειά σας πίσω στην Ελλάδα μιλάτε? Μαθαίνετε πώς είναι η κατάσταση εδώ? Ναι, βεβαίως. Τακτικά μιλάμε. Η οικογένεια είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Κρούσματα δεν έχουμε. Να είμαστε καλά και να μην έχει και κανένας εύχομαι. Μάλιστα. Θα ξαναέρθω σε εσάς, κύριε Καρτεράκη. Πάμε και στην Μεγάλη Βρετανία. Πάμε στο Λονδίνο. Κύριε Παπά, τα λέγαμε πριν από περίπου 2,5 εβδομάδες, τότε όταν άρχισε η πολιτεία εκεί στη Μεγάλη Βρετανία και ο Μπόρις Τζόνσον, έπειτα από μια δραματική καθυστέρηση, οφείλω να το ομολογήσω αυτό, να πάρει κάποια αυστηρά μέτρα, έτσι ώστε να μην εδραιωθεί ο κορονοϊός στο Λονδίνο και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας. Τελικά καταλήξαμε να έχουμε δεκάδες χιλιάδες κρούσματα, νεκρούς και ο ίδιος να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πώς είναι τα πράγματα στο Λονδίνο? Δυστυχώς, χθες το βράδυ τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είχαμε ακόμα 940 νεκρούς. Όπου η συνολική θάνατη αυτή τη στιγμή ανέχονται στους 7.100. Μία τελευταία πρόβλεψη, η οποία έγινε από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, λέει ότι μέχρι τον Αύγουστο οι αριθμοί των θανάτων στην Αγγλία ίσως ξεπεράσουν τους συνολικούς αριθμούς θυμάτων της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας σε συνδυασμό. Όπως καταλαβαίνετε, αν επιβεβαιωθεί. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Παραμένουν κλειστά, να φανταστώ, καφέ, επιχειρήσεις εστίασης. Όλα αυτά παραμένουν κλειστά.
Όλα αυτά παραμένουν κλειστά. Οι μετακινήσεις είναι φιδωλές. Πλέον ο κόσμος βγαίνει μόνο για να πάρει τα απαραίτητα. Αλλά εδώ θα έπρεπε να σας πω ότι έχουν παρατηρηθεί και κάποιοι συμπολίτες οι οποίοι δυστυχώς ακόμα δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και το λέω αυτό από την άποψη ότι δεν χρησιμοποιούν ούτε γάντια ούτε μάσκες. Νιώθετε ασφαλείς, κύριε Παπά, στο Λονδίνο? Θα σας πω το εξής. Όσο προσέχουμε, θα είμαστε ασφαλείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Σε αυτή τη στιγμή, ναι, το σύστημα υγείας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά τα μέτρα και ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε τουλάχιστον η ελληνική πολιτεία τις τελευταίες εβδομάδες, τουλάχιστον με τη λήψη των μέτρων? Νομίζω ότι ίσως για πρώτη φορά βάλαμε τα γυαλιά σε πολλές χώρες. Θα μου επιτρέψετε να το πω. Βάλαμε τα γυαλιά σε πολλές χώρες. Η αντίδραση ήταν γρήγορη. Ευτυχώς, πολλοί κόσμος το κατάλαβε και αυτή τη στιγμή διατηρούμε τις ισορροπίες. Μάλιστα. Τι λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι εκπρόσωποι τύπου της κυβέρνησης στη Μεγάλη Βρετανία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των μέτρων? Δεν ξέρω αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, γιατί είπαμε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση με τα κρούσματα και τους θανάτους σε ημερήσια βάση. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή τρέχουν να προλάβουν. Τρέχουν να προλάβουν και αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί και το υλικό το οποίο έχουν στη διάθεσή τους για την καταπολέμηση της ασθένειας. Μάλιστα. Υπάρχουν ελλείψεις σε μάσκες, υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα και δυστυχώς τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν. Μας είχατε πει σε μια προηγούμενη συνομιλία που είχαμε ότι πλέον έλαβε και ένα σοβαρό ρόλο μέσα στην καθημερινότητα και το κομμάτι του στρατού στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ξέρω αν ο ρόλος ο συγκεκριμένος συνεχίζεται και σε ποιες περιπτώσεις, κύριε Παπά. Ακόμα δεν έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως. Ναι. Το μόνο πράγμα το οποίο μας έχουν δώσει να ξέρουμε είναι ότι κάποια μεγάλα κέντρα τα οποία χρησιμοποιούνται για εκθέσεις, εκθεσιακά κέντρα, έχουν μετατραπεί σε κλινικές, να το πω έτσι. Έχουν βάλει κρεβάτια μέσα, έχουν φέρει εξοπλισμό και απλά περιμένουν τα χειρότερα. Μάλιστα. Για πάμε και στην Ολλανδία, πάμε και στην Ουτρέχτη να συνομιλήσουμε και με τη δεσποινή Ειρήνη Καλλιόπη Ανδριώτη, ψυχολόγο. Κύριε Ανδριώτη, για πείτε μου κάτι. Είστε και ψυχολόγος. Ποια είναι η ψυχολογία ενός Έλληνα αυτή τη στιγμή, ενός κριτικού, ο οποίος ναι μεν ζει σε μια χώρα όπως η Ολλανδία, που και εκεί δεν έχουν πάρει αυστηρά μέτρα. Νομίζω ούτε και εκεί ο κόσμος έχει αντιληφθεί πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Βλέποντας ταυτόχρονα και πίσω στην Ελλάδα, να προσπαθούμε όλοι και να τελικά να αντιμετωπίζουμε τον ιό στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Μάλιστα, Λευτέρη. Ακριβώς όπως το είπες, εδώ λίγο καθυστέρησαν να πάρουν μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Για παράδειγμα, τα πρώτα μέτρα εφαρμόστηκαν στις 15 Μαρτίου, ενώ ήδη η χώρα είχε περίπου 1.200 κρούσματα, τα οποία ισχύουν έως και 28 Απριλίου. Και μέσα σε λίγες μέρες θα έχουμε και νέα από τον Πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε. Εγώ αυτό που βλέπω, και συγγνώμη που διακόπτω, Ειρήνη, γιατί βλέπω, μας έχει στείλει και κάποια κλιπ, κάποια καρέ από την Ουτρέχτη. Βλέπουμε ο κόσμος τελικά να βγαίνει στα πάρκα, μη σκεπτόμενος βέβαια ότι θα μπορούσε να μεταδώσει τον ιό, να μεταδοθεί ακόμα πιο εύκολα ο ιός αυτός του κορονοϊού. Βλέπουμε κόσμο στα πάρκα, βλέπουμε στα κανάλια εκεί στην Ουτρέχτη ο κόσμος να βγαίνει έξω, να πηγαίνει για ψώνια. Ποια είναι η κατάσταση, είναι όντως αυτή η κατάσταση που παρατηρούμε και στις εικόνες μας? Λευτέρη, όντως έτσι είναι τα πράγματα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Εδώ δεν υπάρχει γενική απαγόρευση, ούτε άδειες ελέγχου, οπότε μας αφήνουν την ελευθερία να βγούμε έξω να πάρουμε αέρα. Και ο καθένας δηλαδή ας λάβει τα δικά του μέτρα ατομικής προστασίας και ό,τι συμβεί. Σου δίνει την ελευθερία να επιλέξεις αν θες να βγεις έξω, να πάρεις μόνος σου πρωτοβουλία αν θες να βγεις έξω, αλλά βέβαια να κρατάς απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρο από τον συνάνθρωπό σου. Ναι. Ωστόσο, τυχαίνει αυτές τις μέρες να έχει πάρα πολύ καλό καιρό εδώ στην Ολλανδία, καλοκαιρινές μέρες, οπότε οι άνθρωποι βγαίνουν έξω. Βρίσκουν ευκαιρία. Υποτίθεται δεν πρέπει να υπάρχουν ομάδες άνω των 3 ατόμων, αλλά δυστυχώς έχω παρατηρήσει
και μεγαλύτερες ομάδες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τόσο... Ναι, δηλαδή βλέπω και τους Ολλανδούς, δεν τους βλέπω τόσο ευαισθητοποιημένους. Μάλιστα. Αργήσανε πάρα πολύ να καταλάβουν τα πρώτα μέτρα τα οποία ελήφθησαν. Τη σημαντικότητα της κατάστασης. Έτσι, έτσι, έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Άργησαν να ληφθούν μέτρα και μέχρι στιγμής δεν έχουμε και γενική απαγόρευση, αλλά σχολεία, πανεπιστήμια, καφέ ενδεχομένως, χώροι εστίασης όπως λέγαμε προηγουμένως. Έχει συμβεί εκεί, έχουν κλείσει. Σχολεία, πανεπιστήμια είναι κλειστά μέχρι και αρχές Μαΐου έχουν πει. Ναι. Τώρα τα εστιατόρια, καφέ, bars, coffee shops και χώροι εστίασης είναι ανοιχτά μόνο για takeaway και delivery. Φόβος υπάρχει, Ειρήνη, φοβάσαι καθόλου λόγω και... Φόβος δεν υπάρχει και αυτό με παρεξένευε στην αρχή. Δηλαδή έβλεπα τι γίνεται στην Ελλάδα, στην Κρήτη και τι γίνεται εδώ και είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή δεν υπάρχει ο τρόμος εδώ. Το έχουν πάρει αρκετά χαλαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι υγιής ή όχι. Αυτό θα δείξει σίγουρα στην πορεία. Μάλιστα. Εγώ θέλω και από τους τρεις σας λίγο πριν κλείσουμε και να πάρει το λόγο ο κύριος Καρτεράκης. Μια έτσι ευχή. Τι εύχεστε για το μέλλον? Γιατί σίγουρα είναι δύσκολες οι καταστάσεις και στις χώρες στις οποίες διαμένετε. Μένετε με τις οικογένειές σας. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος. Το ότι μπορούμε να αποκρούσουμε αυτή τη στιγμή την επιδημία σε κάποιο επιθυμητό επίπεδο δεν σημαίνει ότι οι μάχες τελείωσαν, μάχες δίνονται κάθε μέρα, έτσι δεν είναι κύριε Καρτεράκη? Σωστά. Απλώς ευχόμαστε να τελειώσει σύντομα, να μείνει μια ανάμνηση, να έχει ο κόσμος την υγειά του, ιδιαίτερα η οικογένεια και χαιρετισμούς και φιλιά στην οικογένεια στην Κρήτη, να είναι όλοι υγιείς. Τι άλλο να πούμε? Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να πάω και στον κύριο Παπά, να μας πει και αυτό την άποψή του, πώς το βλέπει την επόμενη μέρα. Θα πρότεινα πάνω απ' όλα να μην υπάρχει πανικός. Ο πανικός δεν βοηθάει κάπου. Η πρόληψη είναι αυτό που βοηθάει στις περισσότερες περιπτώσεις. Και μας το λέτε εσείς, κύριε Παπά, που έχετε βιώσει το δυσμενέστερο σενάριο εξάπλωσης του ιού και χωρίς μέτρα τουλάχιστον στην αρχή, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως. Η πρόληψη είναι ό,τι καλύτερο. Ο πανικός δεν πρόκειται να βοηθήσει. Και να κλείσω και με εσάς, κύριε Ανδριώτη. Αυτό που θα συμφωνήσω και εγώ με τον κύριο Παπά, να μην υπάρχει πανικός. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ναι, μεν πρόκειται για ένα κλείσιμο προς το σπίτι. Εγώ το μεταφράζω λίγο σαν ξεκούραση και διακοπές στο σπίτι. Και απ' την άλλη είναι ιδανική ίσως ευκαιρία για να αναζητήσουμε βαθύτερα πράγματα στη ζωή μας. Να αναγνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε πράγματα στη ζωή μας, εδώ και τώρα. Έτσι. Μία πρώτη τάξη και... ως ευκαιρία λοιπόν να ανιχνεύσουμε και έναν άλλο εαυτό, μία άλλη οικογένεια που ενδεχομένως δεν είχαμε ευκαιρία να το βρούμε το προηγούμενο διάστημα λόγω και των πολλών υποχρεώσεων και της δουλειάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, και εσάς κύριε Παπά, και εσάς κύριε Καρτεράκη, και εσάς κυρία Ανδριώτη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και υπομονή.